Αντώνη... τον Αντώνη Τσολναρά, γιατί εκεί φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτή η γέφυρα ζωής που στείνεται. Γέφυρα σε όλη αυτή τη δωρεά ζωής είναι η 29χρονη η Έμα, που είχα στη ζωή της στην Θεσσαλονίκη, στο αυτοκινητικό δυστύχημα. Έλα, Αντώνη μου, για πες μας, τι έχουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά ουσιαστικά φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση όλου αυτού των δώρων ζωής που πραγματικά πηγαίνουν σε ανθρώπους που περιμένουν ένα θαύμα. Χθες το βράδυ υπήρξε μία ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ότι έχει εντοπιστεί και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση κερατοειδούς σήμερα το πρωί και αμέσως μετά στις 12 θα γίνουν και οι σχετικές δηλώσεις από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής παραπάνω στοιχεία όσον αφορά το λήπτη ή τη λήπτρια που θα πάρει τα μάτια της κοπέλας. Το μόνο Αντώνη μου, δεν χρειάζεται σημασία, έχει όλο αυτό, το... όλο αυτό που γίνεται και η ζωή που δίνει η αίμα με τα θάνατον. Εδώ θα πρέπει να πούμε εμείς το εξής, για να το πούμε στον κόσμο, ότι στην επόμενη ώρα θα φιλοξενήσουμε τη συνέντευξη ενός ανθρώπου, ενός πατέρα, ο οποίος με παρόμοιο τρόπο, ένας τραγικός πατέρας, έχασε το γιο του 14 ετών σε ένα τραγικό δυστύχημα του 2020, μόνο που από ό,τι φαίνεται δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση από τις αρχές. Δηλαδή, να πούμε ότι το παιδί αυτό 14 ετών παρασύρθηκε από μία μηχανή και δύο αυτοκίνητα. Ναι. Έτσι. Αλλά μέχρι σήμερα αυτοί οι τραγικοί γονείς δεν έχουν βρει απαντήσεις. Δεν έχουν μάθει το οτιδήποτε σε σχέση με τους δράστες ή αυτούς τέλος πάντων που θα έπρεπε να κατηγορούνται σήμερα.